Κεφαλαιόδιο εδάφιο 8 γνωριμία με τον Τσαρούχη. Σε ένα πάρτι γνωρίζω έναν γκέι, την Αντώνα Παρατσούκλη Κάλλας. Μόλις με βλέπει μου λέει, μωρή καρακουκλάρα μου, στον ΟΤΕ δουλεύεις και πας για μηχανικού, θα μου τζουρώσεις τα χέρια στη μωρή τρελή. Εγώ δεν απαντώ, σωπαίνω, μήπως έχω κάνει κανένα λάθος. Σκέφτηκα, η Κάλλας ήδη με έχει κόψει. Κατάλαβα καρακουκλάρα είσαι πρωτάρα πανάθεμα σε. Πάρε το τηλέφωνο μου και πάρε με αύριο. Δεν θα χάσεις από εμένα. Την επόμενη ημέρα από περιέργεια και μόνο σχηματίζω τον αριθμό του τηλεφώνου της. Τον κύριο Αντώνη θα ήθελα και η φωνή μου τρεμόσβηνε. Κεριά και λιβάνια στο κουλό σου παλιότζας μου απάντα χαριτολογώντας. Με συγχωρείτε κύριε Αντώνη που δεν ξέρω αγγλικά του λέω. Τι αγγλικά μωρή δίδω. Αυτά είναι καρουλιάντα και πρέπει να τα μάθεις γιατί αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Το βράδυ θα έλθεις στην πλατεία Πολωνάκιου. Στο Βυζαντινό. Σε θέλω. Βάλε ό,τι ποιο σεξι έχεις. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν ξέρω που είναι το Κολωνάκι. Πάρε ένα ταξί. Θα σε περιμένω έξω από το Βυζαντινό. Τα έξοδα όλα δικά μου. Ακριβώς την ώρα μου ήμουν στο ραντεβού. Δεν πρόλαβα να κάτσω στο τραπέζι και ένας δικηγόρος, γύρω στα 80, έρχεται και κάθεται στο τραπέζι μας. Σίγουρα ήταν συνεννοημένος με τον Αντώνη. Δεν είναι τίποτα σοβαρό μου λέει σκύβοντας το αυτί μου ο Αντώνης. Θα σε αγκαλιάσει κλαίγοντας και θα σου μιλάει για την πεθαμένη μητέρα του, την κηδεία της και τον τάφο της και έτσι θα εξπερματώσει. Και θα είμαστε ντυμένοι, βέβαια. Του λέω εγώ, άντε στο διαόλο και προχώρα το χατζηλίκι σου θα είναι ένα μηνιατικό του ότε ένα χιλιάρικο τότε. Με έπεισε, αυτός ο κύριος με ήθελε μια φορά την εβδομάδα. Την άλλη βραδιά με παίρνει ο Αντώνης και πάμε στην όμορφη πλάκα, που με κέρδισε με την πρώτη ματιά. Χαμηλά σπιτάκια, γραφικές αυλές σκεπασμένες με αγιόκλημα και γασέμια που μοσχοβολούσαν τα στενά σοκάκια. Τι γραφικά, Θεέ μου. Με τα κεραμίδια με πήγαιναν σε έναν άλλο κόσμο. Στην κορυφή της αστραφτε το θαύμα των αιώνων. Ο Παρθενώνας να καμαρώνει για τη μοναδική του ιστορία. Για τον πολιτισμό μας. Για όλους τους Έλληνες. Που αυτοί ξέρουν μόνο να φτιάχνουν τέτοια μνημεία. Στο βάθος του μικρού στενού. Το πρώτο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ακριβώς απ' έξω κρεμόταν καμαρώτα ένα φανάρι δίπλα ακριβώς σε ένα υπόγειο. Έλα κατέβα. Χρυσό μου λέει ένας φίλος μου και σήκωσε την καμπάνα σου να μην πέσεις. Στην πόρτα ο ηθοποιός Ετέμης Μάτσας μας υποδέχεται με καλλιτεχνική φινέτσα. Κατεβαίνουμε 20 σκαλάκια και φτάνουμε σε ένα μικρό χώρο με πάρα πολύ γούστο. Διακοσμημένο ήταν το μπαρ. Στα σκάμπο ήταν οι ωραίες της εποχής. Καμαρώνας με τα πολύχρωμα φουλάρια τους. Ανεμίζοντας τα σαν μικονιάτικους μήλους. Εδώ βέβαια δεν φύσαγε αλλά το λίκνισμα των γοφών δημιουργούσε μεγάλα μπουφόρ. Ακούω μια και λέει, ποια είναι αυτή η μικρή κουκλίτσα, εμείς οι πούστιδες δεν τεκνοποιούμε, πως πολλαπλασιαζόμεθα άραγε. Σοκάρομαι και θέλω να φύγω, η πουτανιά της ψυχής αρχίζει και φωλιάζει μέσα μου και πιάνω τα πικρόχολα λόγια των μεσήλικων αντρών που παρίστεναν τις θέες. Από Λόλον Μπριτζίτα μέχρι Μπριτζί Παντό, τι θα πείτε, φωνάζει ένα αγόρι με γασέμια που έβγαιναν από το στόμα του. Πορτοκαλάδα απαντώ με φωνή που θύμιζε πετατζή. Με κοιτάζει με ερωτηματικά. Πως το παίζει η κουκλίτσα, λέει με ηρωνία. Σκάσε απαντά η Αντώνα, είναι καλό εργαλείο μη μου τα κάνεις κατά. Όλοι γύρω μου φάτσες περίεργες, το λίκνισμα των γοφών στο αποκορυφώμα του. Το μάτι γλαρό και λίγο υγρό καρφώνεται σε αυτό που ποθούσαν. Και τα γενναιόδωρα κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Έρχεται το γκαρσόνι γεμάτο χάρι, με ένα μπουκάλι στο χέρι με ένα ποτήρι με ουρά. Νομίζω το λέγανε Κολωνάτο και μου λέει, αυτό το μπουκάλι σαμπάνια από τον κύριο. Καρφώνω τα μάτια μου απέναντι και βλέπω μια φυσιογνωμία ευγενική. Σήμερα θα τη λέγανε κουλτουριάρα. Γύρω στα 60, με μαλλιά ψαρά, με σακάκι, παντελόνι, με τυράντες και κόκκινο μπλουζάκι. Μου χαμογελά και μου λέει, έλα σε θέλω να κάνουμε παρέα. Γυρίζω στον φίλο μου που με συνόδευε στο μπαρ. Αντώνη, ο κύριος απέναντι κάτι μου λέει.
Το πιρούνι της πέφτει από τα χέρια. Θα πάω εγώ να του μιλήσω για εσένα, γιατί εσύ είσαι χάζη. Με αφήνει και πάει στον ευγενικό μεσήλικα. Σε 3 λεπτά γυρίζει με λάμψη και γοητεία. Το πείραμα με εμένα είχε πιάσει, θα ήμουν επικερδής για αυτόν. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ήταν τύχη μας άνοιξε, αύριο θα σε πάω στο Μαρούσι στη δειλά του. Ποιος την χάρη σου χρυσό μου? Δεν προλαβαίνω να διαμαρτυρηθώ και βλέπω τον κύριο, μέχρι τότε άγνωστο, να έρχεται και να κάθεται στο τραπέζι μου. Με λένε Γιάννη, μου λέει, εσένα. Και η πολύ ιδιόμορφη προφορά του τον έκανε πιο γοητευτικό. Και μένα με λένε Γιώργο, του απαντώ με τσαχπίνια. Η τύχη μου έστειλε αυτόν τον άνθρωπο που χάραξε όλη τη ζωή μου. Σου αρέσει η ζωγραφική? Με ρωτάνε, αλλά δεν ξέρω να τράβηξω ούτε μια ευθεία γραμμή. Δεν πειράζει, έχεις κάτι ιδιαίτερα καλό. Μου κάνεις πολύ για μοντέλο. Είναι ο ζωγράφος Τσαρουχής. Θα πληρώνεσαι καλά. Συμπλήρωσε, αλλά χρειάζεται υπομονή μεγάλη. Θα το δοκιμάσουμε. Πάρε 1,5 χιλιαρικό για το ταξί σου. Υπερβολικό ποσό για την εποχή και αύριο σε περιμένω για δουλειά. Και έτσι ξαφνικά με φύλλα στο στόμα. Πετάγεται η Αντώνα, θα τον φέρω εγώ Γιάννη μου. Δεν ξέρει να έρθει το παιδί, το ξέρω, το σπίτι σου στην Πλουτάρχου, στο Μαρούσι. Τη δεύτερη μέρα βρέθηκα στο σπίτι ατελιέ του Τσαρούχη. Γδίσου να σε δω, αν και το σώμα σου δεν μου κάνει. Με εμπνέει όμως το θεϊκό πρόσωπο σου. Τώρα είχα καταλάβει ότι μου έτυχε επιτέλους κάτι καλό στον κατήφορο που είχα πάρει τη ζωή μου. Το σώμα μου το βρήκε πολύ καλό. Κάτσαμε μία ώρα, τα είπαμε. Έπρεπε να φύγω. Περίεμνε κόσμο. Το ραντεβού ήταν για την άλλη μέρα. Φιλί στο στόμα και το χατζηλίκι στο χέρι. Με ξεπρόβαλε στην πόρτα. Αύριο στις 5 μωρό μου. 5:15 τυπούσα την άλλη μέρα το κουδούνι του. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα μάθει να είμαι συνεπής. Χωρίς υποκρισία. Κρατούσα ένα μπουκέτο κόκκινα 30 φυλλά στο χέρι. Τα λεφτά που είχα πάρει από τις 2 επισκέψεις κάλυπταν κήπους από λουλούδια και ταξί. Μόλις χτύπησα το κουδούνι του νεοκλασικού εισπιτίου, βλέπω μια σκιά να προβάλλει στο παράθυρο και μετά παρουσιάζεται ο Τσαρουχής. Αυτά για σας, γλυκέ μου Γιάννη. Με κοιτά στα μάτια και δεν απαντάει, ένα φιλί στο στόμα τα έλεγε όλα. Θα φας κάτι μικρέ μου, μου λέει. Υπάρχουν φρούτα και λαχανικά. Ήταν χορτοφάγος και είχε να φάει 30 χρόνια κρέας. Το έμαθα στη συνέχεια της γνωριμίας μας. Όχι Γιάννη, ευχαριστώ, έχω φάει. Έλα πάμε για δουλειά. Αφού έχεις φάει, τότε ζωγραφίζει το νεκρό αγόρι. Δεν ήξερα να στηθώ, ούτε να ποζάρω, αλλά τον ενέπνεα και ήταν πολύ καλή αρχή αυτή. Όπως έλεγε, έχουν περάσει 10 μήνες. Αρχίζω να γνωρίζω την ελίτ της ελληνικής κοινωνίας, μαζί με τον μεγάλο μας ζωγράφο, τον Γιάννη. Από απλό μοντέλο του, γίνομαι ο επιστηθείος φίλος του. Γνωρίζω τον Κάρολο Κουν, τη Μελίνα Μερκούρη και το σύζυγο της, την μεγάλη μας ταραλίκη Μπουγιουκλάκη, τον μεγάλο μας Μιράτ και πολλούς άλλους επώνυμους της εποχής. Γίνονται όλοι γνώριμοι μου. Μια μέρα γνώρισα τον εθνάρχη μας Κωνσταντίνο Καραμάνλη. Είχε επισκεφτεί το ατελιέ να αγοράσει ένα από τα έργα του Γιάννη. Μετά το σαλόνι ανέβη και τις σκάλες, που ήτανε το ατελιέ, ενώ η ακολουθία του περίμενε κάτω. Εγώ στο μικρό καναπέ με ένας προσεντώνει ποζαρά, βλέποντας τον Καραμάνλη σοκαριστικά. Αισθάνθηκα ντροπή και απευθύνομαι στον Γιάννη. Συγγνώμη, πρέπει να ντυθώ. Ο Κώστας Καραμάνλης χαμογέλασε και μου λέει, «Η τέχνη γλυκού μου δεν έχει γροπές και τίτλους». Το άκουσα κατεβαίνοντας τα σκαλιά προς το σαλόνι. Τι τιμή για εμένα, να ακουστούν τα λόγια αυτά από τον μεγάλο μας αρχηγό. Εγώ και ο Γιάννης είχαμε φύγει από την έμπνευση. Αυτός ζωγράφος και εγώ το μοντέλο έπρεπε για σήμερα να σταματήσουμε. Σε λίγο είμαστε και οι δύο στο σαλόνι πίνοντας λικέρ. Με τον Γιάννη γνώρισα δόξα και χρήμα, τη μεγάλη γκλαμουριά της εποχής επώνυμες γνωριμίας. Και ήταν η σκαλωσιά της μετέπειτα ζωής μου. Κάποτε μου είπε να θυμάσαι αυτό και προχώρα στη ζωή σου. Εγώ πολύ σπάνια, έως ποτέ, εμπιστεύτηκα και αγάπησε άνθρωπο. Εσύ είσαι το σπάνιο και το πολύτιμο για μένα. Σε λίγο καιρό με έβαλε στο κλασικό μπαλέτο. Το όνειρο του ήταν να καταλήξω στη λυρική σκηνή, να γίνω ο δεύτερος Νουρέγεφ της Ελλάδας. Δυστυχώς όμως ο δάσκαλος μου, ο Καστρινός, με έκανε δυστυχώς ουλανοδά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
έλαβα μέρος σε πολλά musical, αρχίζω να αλωνίζω τα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας. Τώρα πια η φιλία μας είναι και ερωτική μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του. Τότε μου λέει ο Γιάννης, μην ξεχάσεις τη ζωή σου ότι σε έκανα τον πιο καλό και λατρευτό μου σύντροφο. Εσύ ενέπνευσες δύο πράγματα στη ζωή μου και γι' αυτό σε ευχαριστώ και θα είμαι πάντα δίπλα σου στα δύσκολα, το αίσθημα της εμπιστοσύνης και του ερωτισμού. Μαζί σου ένιωσα ότι δεν ένιωσα ποτέ άνδρας και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το φέρσιμο του ήταν πάντα κυκλοθυμικό με όλους τους ανθρώπους και τις πιο πολλές φορές προσπιτό. Κάποτε του έκλεψαν τα τέσσερα έργα του, τον Άγιο Σεβαστιανό, τις τέσσερις εποχές, το παιδί με το κομμένο δάχτυλο και ένα ακόμα, δεν θυμάμαι ποιο, και τα διαμάχησαν για να τα πουλήσουν. Όταν βρήκαν τον κλέφτη και τον δικάσανε, χωρίς να ντραπεί σχεδόν καθόλου, είπε το παλιόπαιδο, αν είναι δυνατόν, πουλήθηκα και πήρα το αντάλλαγμα. Ο σεβαστό δικαστήριο έγειρε υπέρ του κλέφτη. Αυτό ήταν το κόνιο που πότισε η δικαιοσύνη τον Γιάννη. Από τότε μίσησε και συχάθηκε τα πάντα ή το δολοφονικό που του είπαν, ότι ήταν αρχαιοκάπηλος. Τι ανάγκη είχε να κάνει αρχαιοκάπηλεία? Μια υπογραφή του έφτανε να πάρει πολλά χρήματα. Δυστυχώς το πληγώσαν πολύ τότε. Τώρα πια, αργά, στο επώνυμο του και στα έργα του σφάζονται παλικάρια. Γεννήθηκε από μεσαία τάξη. Δεν είχε πολλά λεφτά όπως νόμιζε ο πολλής κόσμος. Ούτε έκανε μεγάλη παραγωγή έργων του. Λιτός στη ζωή του, στα ρούχα του και στο σπίτι του. Στην κρεβατοκάμαρα του ένα σιδερένιο παλιό άσπρο κρεβάτι και μια πρόβια σπρώμαυρη ρηγμένη επάνω ένα απλό κομωδινάκι αντίκα, γεμνό πάτωμα και μερικές βυζαντινές εικόνες. Το σαλόνι παλιό από στόφα, πολυτριμμένο ένα αντίκα κομμό με τρία παλιά βάζα από πορσελάνη, παντού σκορπισμένες μπογιές, καβαλέτα και πίνελα. Και τα έργα που πουλαγε τότε ο πρώτος όροφος, όλος ατελείε ένα απλό διβάνι με άσπρο σεντόνι. Ψηλά η τυχή από χάρτινα 30 φύλλα από χαρτί υγείας, πανέμορφα πολυπίνακες. Μακετές από φωτογραφίες. Πινέλα. Πύλικια εσατζίδων. Πόρπες αρφύλλα όλων των σωμάτων. Φιγουράριζαν καμαρότα σε όλο το σπίτι. Η κουζίνα, τα λιτά φαγητά, οσπριά και φρούτα ήταν στυλάτος. Γλυκός και πολύ ευστροφός ήταν το κάτι σπάνιο η ευστροφία του. Όσο για τις ατάκες του δεν το συζητάμε. Μία από όλες. Στην Ελλάδα χρυσό μου ό,τι δηλώσεις, αυτό είσαι. Χορεύει πολύ ωραία ζεϊμεκικό και η μουσική που τον ενέπνεε ήταν Τζιτσάνης, Νίνου, Μπέλου και για τις ιδιαίτερες του στιγμές Μαρία Κάλλας. Πολλές φορές πήγαμε στον Τζιτσάνη και η επιθυμία του ήταν να χορέψω και η Μπέλου το Ζεχρά. Τα μάτια του πανέξυπνα, γλαρά με ωραίο χρώμα, μάγουλα ροδοκόκκινα, άσπρο μακρύ μαλακό μουστάκι, το τέλειο ενός κουλτουριάρη ζωγράφου. Τον τρέλαινε πολύ το σεξ, αν και σε πολύ μεγάλη ηλικία, δεν έκανε ποτέ πίσω. Του Γιάννη δεν το άρεσαν τα όμορφα παιδιά των φιγουρινιών για μοντέλα του, ήθελε συνήθως λαϊκές φάτσες. Το ίδιο και στις γυναίκες. Σύνηθος του αρσενικό τον ενέπνεε περισσότερο. Αδυναμία του είναι αυτές, οι στρατιώτες, οι οικοδόμοι και οι σιδεράδες. Από εκεί έβγαινε η τέχνη, έτσι έλεγε. Τώρα θα μου πείτε τι γράφω. Και εγώ που δεν έμοιαζα με τα πρότυπα του ξεκίνησα να ποζάρω για το αριστούργημα που έκανε την Αγία Παρασκευή. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης χρησιμοποιεί αντρικό μοντέλο για γυναικείο πρόσωπο και σώμα. Ακόμα και ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι λέγεται ότι χρησιμοποίησε ένα αγόρι για να ζωγραφίσει την Τζοκόντα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καλλιτέχνης θέλει να συνδυάσει την αντρική δύναμη με την γυναική ευαισθησία. Ο Τσαρούχης φωτογράφιζε το μοντέλο του πρώτα, κατόπιν μεγέθη είναι τις φωτογραφίες, πάνω από 70 για κάθε έργο και μετά με διάφανο χαρτί το ξεσήκωνε και το ξεπατήκωνε στον καμβά και μετά άρχισε να ζωγραφίζει. Η φωτογράφηση της Αγίας Παρασκευής κράτησε 4 μέρες. Δεν του άρεσαν πολλά αντρικά μοντέλα που πέρασαν από το ατέλειε του, γι' αυτόν ήμουν ο κατάλληλος. Γιατί δεν είχαν την έμφαση για να βγει η έκφραση του Δήμιου για τα βασανιστήρια της Αγίας με ντύνη με ένα σπροσεντόνι που κάτω κατάληγε σε λουκιά μαζί με πτυχές. Για να φαίνεται ο χιτώνας της Αγίας, δεξιά και αριστερά δύο εσαντζίτες,
φορώντας χιτώνα μέχρι τη μέση του ποδιού, κρατούσαν αυλούς αναμένους και από ένα ξύφο στο χέρι ο Δήμιος προς εκτέλεση του θύματος του. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Τσαρούχης είχε βαθιά γνώση όχι μόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της βυζαντινής τέχνης. Πολλές φορές συνδύαζε στοιχεία και από τις δύο παραδόσεις. Βέβαια είχε συνεργαστεί με τον μεγάλο Φώτη Κοντόγλου, στον οποίο οφειλόταν η αναγέννηση της βυζαντινής παράδοσης στην Ελλάδα. Με την Αγγλία, συνδύασε την Ορθόδοξη και τη Δυτική παράδοση ως σκηνικό έτοιμο για φωτογράφηση. Εγώ και οι δύο εσατζίδες βασανιστές, βαστώντας στα χέρια δάδες και ξύφη, παρίσταν όπως με έκαιγαν με τους δαυλούς και με τρύπαγαν με τα ξύφη τους. Εγώ έπρεπε να αποδώσω με τους μορφασμούς του προσώπου μου αλλά και τις κινήσεις μου, τον πόνο συγχρόνως και την ικανοποίηση. Να μαρτυρεί κανείς για την πίστη του, όλοι ξέρουμε ότι είναι ελάχιστοι σήμερα αυτοί που κάνουν μεγάλες θυσίες για αυτά που πιστεύουν. Γι' αυτό και το παράδειγμα των Αγίων, όπως το αποδίδει η τέχνη, θα παραμείνει αιώνιο. Μετά την συνεργασία μας αυτή, αναπτύχθηκε ο ερωτισμός, που κράτησε μέχρι που ο μεγάλος μας Γιάννης να κοιμηθεί για πάντα. Πάντα θα νιώθω υπερήφανος για την τιμή να ποζάρω και να αποδώσω την πνευματικότητα της Αγίας. Ευχόμαι να είναι η προστάτης μου στο υπόλοιπο της αμαρτωλής ζωής μου, που σε λίγο πήρε ραγδαίες εξελίξεις.